Γεια σας παιδιά, είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάτι το οποίο πολύ καιρό θέλω να κάνω και δεν το τολμούσα, γιατί πάντα πήγαινα σε επαγγελματία. Το είχα κάνει βέβαια σε live στο Instagram το παλιό μου, για όσους ξέρουν. Ναι, τέλος πάντων, στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι έχω αλλάξει Instagram, θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή, να μπείτε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή, να με ακολουθήσετε στα social media γενικά. Αυτά, και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας, πάμε να φτιάξουμε τα νύχια μας. Έχω εδώ όλα μου τα βερνίκια. Λοιπόν, αυτή είναι η κόλλα για τα νύχια, για τα στρασάκια που θέλω να κολλήσω. Τα στρασάκια, σκόνη καθρέφτη, στον οποίο θα βάλω μάλλον αυτό εδώ το κουτσάκι. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου καθρέφτη. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω εδώ πέρα γυαλιστικό, που θα μπει στο τέλος. Έχω αυτό εδώ το bubble pink χρώμα, το οποίο είναι αυτό εδώ το ροζάκι. Primer, το οποίο θα μπει τώρα στην αρχή, και η βάση που θα μπει και αυτή τώρα στην αρχή. Επίσης έχω και το φουρνάκι μου εδώ. Φουρνάκι. Θέλω να το καθαρίσω από πάνω για αρχή, γιατί το βλέπω που είναι χάλια. Έχω αυτό εδώ το ασιτόν, το οποίο είναι από τα Τζάμπο. Γενικά ό,τι βλέπετε που θα βάλω στα νύχια μου είναι από τα Τζάμπο, εκτός από τη βάση, η οποία είναι τη Κανή, και το primer, το οποίο είναι και αυτό Κανή. Λοιπόν, το ασετόν είναι κάπως έτσι, τώρα που άνοιξε τη συσκευασία. Βρωμάει κλασικά σαν ασιτόν, okay. Είναι για ημιμόνιμο βερνίκι, αλλά και για κανονικά βερνίκια το συγκεκριμένο. Είναι της Victoria's Secret Touch από το Jumbo, αλλά είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και είναι μεγάλη συσκευασία. Έτοιμο, καρούλι. Οι καρδούλες δεν φεύγουν, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα. Έχω τα νύχια, τα έχω λιμάρει. Αυτό εδώ έχει σπάσει, είναι μικρούλι, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει στις φωτογραφίες, όπως κάνει και η τεχνίτρια που πηγαίνει στο Μεσολόγγι. Προσπαθεί πάντα και το κρύβουμε αυτό το νυχάκι στις φωτογραφίες, γιατί σπάει συνέχεια ή αυτό ή αυτό. Γενικά τα νύχια μου σπάνε εύκολα, οπότε προσπαθούμε και τα κρύβουμε, γιατί κάνω πάντα ημιμόνιμο, δεν βάζω ποτέ ενίσχυση σε κανένα νύχι, δεν θέλω, δεν μου αρέσει, εμένα προσωπικά. Αυτά εδώ έχουν κοντίνι, οπότε και αυτά κάπως αυτό εδώ θα το κρύψω ίσως. Μάλλον θα βγάλω κάπως έτσι φωτογραφίες. Δεν ξέρω, ίσως κάπως έτσι. Κάπως έτσι μάλλον το κόβω. Θα δείξει. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ξεκινήσουμε να βάθουμε. Λοιπόν, έχω μπαφάρει την επιφάνεια των νυχιών μου με αυτό εδώ. Τα έχω ξύσει τα νύχια μου. Και τα έχω βγάλει την πολύ σκόνη
με αυτή τη μεριά που είναι μαλακούλη, δεν ξέρω αν είναι η χρήση του αυτή να διώχνει τη σκόνη, αλλά εγώ έτσι την έδιωξα. Και τώρα θα βάλω primer. Δεν έχω συνηθίσει να μην φαίνεται το πρόσωπό μου. Η αλήθεια είναι στα βίντεο και τώρα μου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, θα βάλω αρκετό primer, δεν το τσιγκουνεύομαι, για να βγάλω τη λιπαρότητα από τα νύχια μου, γιατί έχω αρκετά λιπαρά νύχια. Και θα σπρώξω και τα πετσάκια, τώρα που έχω primer βάλει. Λοιπόν, πού είναι. Έχω αυτό εδώ το εργαλειάκι, το οποίο κανονικά είναι να κάνεις βουλίτσες στα νύχια και γενικά για σχέδια. Εγώ με αυτό σπρώχνω λίγο προς τα μέσα τα πετσάκια μου όσο μπορώ. Κάνω και εγώ την προσπάθειά μου. Άουτς, πονάει αυτό. Και προφανώς επειδή με την τεχνήτρια, δεν ξέρω αν γίνονται έτσι τα βήματα. Κανονικά η τεχνήτριά μου βασικά πρώτα μου βγάζει τα πετσάκια και μετά μου βάζει primer και τέτοια. Αλλά εγώ το είχα ξεχάσει, οπότε πάω να το κάνω τώρα. Και επειδή εμένα τα νύχια μου και το χέρι μου σταθερό δεν είναι και τα κάνω χάλια και πάντα κουμπάω πετσάκια, θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να τα βάψω ένα χιλιοστό πιο πάνω, δηλαδή να ξεκινάει ένα χιλιοστό πιο πάνω το μανό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν είναι σταθερό το χέρι μου, προτιμώ να κάνω αυτό παρά να τα κάνω χάλια. Σε αυτό το χέρι θα διώξω τα πετσάκια, θα τα σπρώξω από τώρα. Στο primer, θα πάω και θα βάλω τη βάση. Ξέχασα να κλείσω το μπουκαλάκι από το ασετόν. Ας το κάνω τώρα που μπορώ, γιατί μετά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Α, μόνο θα ποτίσω αυτό το βαμβάκι με ασετόν. Και θα κάνω αυτό που κάνει η τεχνήτριά μου, που όταν έχει κάνει κάποιο λάθος, κατά λάθος, ξεφύγει, πάντα το κουμπάει αυτό εδώ το εργαλείο στο ασετόν και σβήνει τα λάθη. Και θα πάρω και λίγο ενόπνευμα, να το έχουμε και αυτό εύκαιρο λευκό. Τι το έχω, δεν είναι λίγο. Το έχω. Λοιπόν, έχω και λευκό ενόπνευμα εδώ. Οπότε θα το έχω και αυτό έχει καιρό. Βγάλω και άλλα δυο βαμβάκια για να μπω, γιατί μετά δεν ξέρω αν θα μπορώ. Τα πλώσω εδώ. Λοιπόν, άπλωσα και τα βαμβάκια μου, έχω και αυτό σε περίπτωση που συμβεί κάτι εύκαιρο. Και πάμε. Δεν μου αρέσει αυτό στο πλάνο. Λοιπόν, ξεκινάω με το αριστερό χέρι, θεέ μου τι κάνω, και ξεκινάω να βάφω εδώ. Και πάμε να ψήσουμε τη βάση. Λοιπόν, πολυμέρισα ήδη για ένα λεπτό, ενάμιση την πρώτη στρώση. Και τώρα ήρθε η ώρα να περάσω τη δεύτερη στρώση. Βλέπετε ότι δεν γράφει καθόλου καλά την πρώτη στρώση. Ελπίζουμε με τη δεύτερη να το σώσουμε, να μην χρειαστώ τρίτη. Αν και προσπαθώ να τις κάνω πολύ λεπτές.
Δεν θα πέρασω τρίτο, γιατί είναι, νομίζω είμαι καλυμμένη με αυτά. Και τι θα πάω να κάνω τώρα. Επειδή εμένα δεν μου φτάνουν έτσι σκέτα, ροζ, κλασικά απαλά και θα μου αρέσουν τα σχέδια στα νύχια. Καταρχάς, θα περάσω τον καθρέφτη, αν ανοίξει. Για δεν ανοίγει το βαζάκι. Δεν ανοίγει το βαζάκι. Τέλεια. Υπέροχα. Φανταστικά. Καταπληκτικά. Και φοβάμαι κιόλας μη μου χαλάσει το ημιμόνι μου που έχω βάψει. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάω να τα ανοίξω αυτά. Έχουν μάλλον υγρασία τα χέρια μου. Άνοιξε. Πήρε και ένα χνούδι μαζί. Ωραία, βγάλαμε το χνούδι. Λοιπόν, θα ανοίξω κανονικά το βαζάκι. Ωραία. Και θα περάσω τον καθρέφτη στο μεσαίο δάχτυλο. Ο καθρέφτης αυτός είναι Mermaid. Λογικά τα πλώνεις με αυτό και με το μπουρτσάκι το σκουπίζεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δούμε τώρα. Α, κάτι πάει να γίνει. Α, κάτι πάει πολύ ωραία να γίνει εδώ. Για να δούμε. Βάζω αρκετό εγώ, συνεχίζω να βάζω. Και αυτό που κάνουν είναι οι τεχνίτριες που το κάνουν το χέρι. Βασικά βγήκε σχεδόν μάτ. Δεν ξέρω όταν μπει το top πώς θα βγει, αλλά εδώ φαίνεται μάτ τώρα. Έχουν πολυμεριστεί πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, τα έβαλα δύο φορές να πολυμεριστούν και έχουν πολυμεριστεί τέλειο λόγο. Λοιπόν, έβαλα αρκετό, τώρα δεν ξέρω τι θα βγει. Θα βάλω και στο πρώτο τελευταίο δάχτυλο καθρέφτη. Ωραία. Και αφού έβαλα λοιπόν τα glitter μου σε αυτά τα δύο νύχια, τα άλλα θα τα αφήσω κλασικά απλά, μπορεί να βάλω σε ένα στρασάκι. Θα ξεκινήσω να βάζω στρασάκια. Δεν ξέρω τι χρώμα να βάλω. Σκέφτομαι να βάλω ρόζ εδώ πέρα. Θα βάλω λοιπόν έξω ένα. Πάρω κόλλα. Ωραία, άνοιξε. Είναι κόλλα για τεχνητά νύχια συγκεκριμένη. Και θα το κόπα. Ωραία. Δεν ξέρω πως είναι καλύτερα να βάλω πάνω στον ήχο και απλά να κολλάω το στρεσάκι. Μάλλον αυτό θα είναι καλύτερη λύση ίσως.
αυτό θα κάνω. Πέρα κι άλλο στράς. Ναι. Θα βάλω 5 στρασάκια. Βάλω και λίγο ίσα-ίσα από πάνω του, για να είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν κολλημένες θέσεις του. Όπα. Λοιπόν, αφού τα είδα και μία φίλη τα νύχια, μου είπε να τα αφήσω έτσι, ouch. Και θα κλείσω με top. Και μόλις φτιάξω και το άλλο χέρι, άου. Ναι, τώρα είναι ένα πρόβλημα να ανοίξει το top. Οπότε έβαλα και top και πάμε να πολυμερίσουμε. Λοιπόν, το top έχει πολυμεριστεί, έχει στεγνώσει, είναι πραγματικά τέλειο, αλλά θα το περάσω από πάνω με κολόδι, δηλαδή ινόπνευμα, καθαρό. Όπως κάνει και η τεχνίτριά μου, για να είμαστε σίγουροι 100% ότι έχει πολυμεριστεί παντού. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το χέρι είναι έτοιμο. Είναι ξεκάθαρα έτοιμο. Αυτό έχει καθρέφτει, δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφορά μας αυτά τα δύο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα σας έχω στο τέλος του βίντεο φωτογραφία από όλα μου τα νύχια και από αυτό το χέρι, το οποίο δεν το έχω βάψει, γιατί όπως βλέπετε τρώω πάρα πολύ χρόνο μέχρι να τα βάψω, να τα πολυμερίσω. Η αίσθηση του ημιμόνι μου, okay. Η αίσθηση του ημιμόνι μου είναι πραγματικά υπέροχη, τα αγαπάω. Πρώτη φορά έδωσα τόσο σημασία και τόσο προσοχή στα νύχια, να τα βάψω, να είναι ωραία, περιποιημένα και όμορφα και σωστά. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο θα μπορούσα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι μου, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να έρθει βίντεο που θα βάφω τα νύχια μου στα πόδια, που θα κάνω pedicure,
Γράψτε μου αν θέλετε να κάνω pedicure ή όχι. Θα συνεχίσω το δεξί μου χέρι στο Instagram σε live, οπότε θα κλείσω το βίντεο. Θα σας έχω στο τέλος φωτογραφία, τα νύχια, τελειωμένα και τα δύο χέρια. Αυτά. Και bye, φιλάκια πολλά!